Ο 40χρονος ιερέας, πατέρας ενός παιδιού, οδηγείται στον εισαγγελέα. Αρνείται να μιλήσει στις κάμερες. Αρκέστηκε στο να πει ότι δεν θέλει να κάνει κανένα απολύτως σχόλιο. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο έχει μια πρωτοτυπία. Σίγουρα η πράξη, όπως φαίνεται ότι τελέστηκε, δεν έχει κίνητρα την απλή ποινική παραβατικότητα. Έχει ένα θρησκευτικό εφαλτήριο, το οποίο ακόμα δεν έχουμε μπορέσει να εξιχνιάσουμε, να ερμηνεύσουμε, ώστε να μπορούμε να αποδώσουμε τα πράγματα όπως πραγματικά έχουν. Ο ιερέας είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος, βαθιά θρησκευόμενος, που όμως πολύ πιθανό υπέλαβε ως εκτροπή από τη θρησκευτική συμπεριφορά τις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Επιφυλάσσεται δίε μου να τοποθετηθεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Κατηγορείται ότι από χθες τα ξημερώματα μέχρι και χθες τη νύχτα έβαλε φωτιά σε 4 μπάστακες. Έναν στην Ακτή Δημαίων, έναν στην Οδό Παντανάσης, έναν έξω από το Δημαρχείο, όπου εκεί υπήρξε φόβος για πυρκαγιά στο Δημαρχιακό Μέγαρο, και έναν χθες τη νύχτα στο Ρίο, κάτω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, εκεί που τελικά ανακάλυψαν ότι οδηγούσε ένα μαύρο Hyundai και τον συνέλαβαν. Περνάγανε και καίγανε. Πρόκειται για ιερέα ο οποίος μένει στην Πάτρα και μάλιστα προέρχεται από οικογένεια παπάδων. Και ο πατέρας του ήταν ιερέας, όπως επίσης και ο αδερφός του είναι εν ενεργεία ιερέας. Ο ίδιος φόρεσε το ράσο και τώρα λειτουργεί στην περιοχή του Αιγείου, εκεί όπου ανήκει, στην Ιερά Μητρόπολη Αιγιαλίας και Καλαβρίτων.